Έπειτα από ένα διάλειμμα δύο ετών, την ερχόμενη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Νέας Χώρας αναμένεται να ξαναστηθούν ψησταργίες και να ρεύσει το κρασί. Η γιορτή της Σαρδέλας επιστρέφει με διαφορετικό όνομα, αλλά με την ίδια ουσία μιας λαϊκής πανήγυρης που άπαντες είχαν αγαπήσει. Μετά από 21 χρόνια συνεχούς διεξαγωγής της γιορτής, τα δύο τελευταία χρόνια αναγκαστήκαμε λόγω οικονομικών συγκεριών να μην την πραγματοποιήσουμε, γιατί δεν θέλαμε απλά να την υποβαθμίσουμε φέτο χάρη κυρίω στι ε, στις προσπάθειες όλων των νεοχωρητών ενωθήκαμε όλοι οι φορείς και οι σύλλογοι και οι δύο ενορίες από κοινού και ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του για να γίνει η γιορτή ακριβώς όπως γινόταν και τα τελευταία χρόνια και όπως τη θυμάται ο κόσμος. Προσκόμαστε λοιπόν ότι θα είναι μια υπέροχη βραδιά με δωρεάν σαρδέλα και κρασί ε, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Οι διοργανωτές περιμένουν τον κόσμο να έρθει στη νέα χώρα το βράδυ της Δευτέρας και να απολαύσει τα δρόμενα που ετοιμάζονται. Με την καθιερωμένη γιορτή της θάλασσας, τα πυροφάνια όπως τα ονομάσαμε τα τελευταία χρόνια, που είναι η γνωστή σε όλους μας η γιορτή της Αρδέλας. Θέλουμε να αλλάξουμε την ονομασία της, να την ονομάσουμε πυροφάνια, επειδή συνδέεται με τους ψαράδες μας οι οποίοι παλιά κάνανε το πυροφάνι και ψαρεύανε τα ψάρια και παράλληλα θέλουμε να αναδείξουμε ένα από τα ψάρια των ψαράδων μας, τη σαρδέλα, που είναι ένα πεντανόστιμο ψάρι, μια πεντανόστιμη λιχουδιά, υγιεινή όπως ξέρουμε, έχει το λεγόμενο ω 3. Και θέλουμε έτσι μέσα από αυτή την εκδήλωση της θάλασσας και του ψαριού Ουσιαστικά να προβάλλουμε τη συνοικία μα. Τα απειροφάνεια 2017 στηρίζουν και οι φορεί τη αυτοδιοίκησης. <Τι> σε μέρε παράξενε, σε μέρε κρίση, σε μέρε μοναξιά και σε καιρού σκεπτικού, οι άνθρωποι είναι πολύ καλό να βρίσκονται, να διασκεδάζουν, να τρώνε μαζί, να πίνουνε, και να χορεύουν και να βρίσκουν ξανά τη χαμένη του συλλογικότητα στου στίχου των τραγουδιών. Να ευχαριστήσουμε βεβαίω του ανθρώπου οι οποίοι και θα τραγουδήσουν, έτσι, νομίζω ότι το συγκρότημα του κυρίου Μαγκελάκη. Ε, υπάρχουν επίση χορευτικά συγκροτήματα και νομίζω ότι και ο καιρό θα είναι μαζί μα, εδώ στο έμπα του Σεπτέμβρη, στο έμπα του Φθινοπόρου, να δηλώσει η Νέα Χώρα ότι πάντα επιμένει στο καλοκαίρι.